Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, Έλληνες και ξένοι ευγάτες, το ΚΚΕ είναι σταθερά προσιλωμένο στην αρχή του προλεταριακού διεθνισμού, στην εφημερίδα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας, στο Ριζοσπάστη, κάθε μέρα είναι γραμμένο στην πρώτη σελίδα το αθάνατο σύνθημα του Κομμουνιστικού Μανιφέστου των Μάρξ και Έγγελς. Προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε. Για εμάς, τους κομμουνιστές, είναι μέσα στο αίμα μας, μέσα σε όλο μας το είναι, ο πόνος και η αλληλεγγύη για το τι τραβάει η εργατική τάξη σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Είμαστε σταθερά αλληλέγγυοι με τους λαούς που παλεύουν για το δίκιο τους στην Παλαιστίνη, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στην Κούβα, παντού. Είμαστε αταλάντευτοι εχθροί με το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, το καπιταλιστικό σύστημα που σε όλο τον πλανήτη σπέρνει πολέμους, δυστυχία, φτώχεια, πείνα, προσφυγιά. Είμαστε στην ίδια όχθη του ποταμού με τους ευγάτες όλων των χωρών. Εμείς δεν διαχωρίζουμε τους ανθρώπους από το που γεννήθηκαν, τι χρώμα έχουν, ποιο Θεό πιστεύουν, ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνήθειες, ήθη και παραδόσεις τους. Είναι άλλωστε βαθιά μέσα στη μνήμη μας οι καραβιές των Ελλήνων ευγατών που προηγούμενες δεκαετίες έφευγαν από εδώ για να βρουν μια καλύτερη ζωή σε όλες τις άκρες του πλανήτη. Αυτοί που άφησαν τα κόκαλά τους στις στοές του Βελγίου και στις φάμπρικες της Γερμανίας, όπως λέει και το τραγούδι. Εμπνεόμαστε ιδιαίτερα από αυτούς που εκεί που βρέθηκαν δεν το έβαλαν κάτω, πάλεψαν, πρωτοστάτησαν σε συνδικαλιστικούς και άλλους αγώνες. Ο μόνος τελικά αληθινός διαχωρισμός είναι σε ποια κοινωνική τάξη ανήκει ο καθένας μας. Είναι ευγάτης ή κεφαλαιοκράτης. Ανήκει στη μεγάλη στρατιά των ευγατών, των ανεύγων, των καταφρονεμένων που δεν έχουν τίποτα στην ιδιοκτησία τους και το μόνο που πουλάνε είναι η ευγατική τους δύναμη, όμως παράγουν όλο το πλούτο που έχει η ανθρωπότητα, ή ανήκει στα παράσιτα της κοινωνίας, στους καπιταλιστές που αποτελούν ως τάξη ένα αληθινό βαρύδι, δεν προσφέρουν τίποτα και τρώνε από τα έτοιμα που έχουμε παράγει εμείς οι ευγάτες. Άρα, εμείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βλέπουμε τους ευγάτες μετανάστες που ευγάζονται, που κατοικούν στη χώρα μας, σαν ταξικά μας αδέλφια. Καλούμε όλους τους Έλληνες ευγάτες να συμβάλλουν ώστε οι μετανάστες συνάδελφοί τους να ενταχθούν στην πάλη, να γίνουμε ένα, να πιαστούμε χέρι-χέρι στην αλυσίδα για τα δικαιώματά μας, τις διεκδικήσεις και τα αιτήματά μας, για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, για τα νοσοκομεία, τα σχολεία, την κατάσταση στους χώρους δουλειάς. Ξεχωρίζουμε την αγωνιστική στάση ευγατών μεταναστών σε κλάδους όπως τα τρόφιμα ποτά που έκαναν απεργία μέσα στο καλοκαίρι στα φυτώρια για τα μεροκάματα πείνας και τις άθλιες συνθήκες δουλειάς και ζωής και μάλιστα κέρδισαν, αντίστοιχα και σε άλλους κλάδους και χώρους. Στην ευγατική τάξη, στην νεολαία, δεν επιτρέπουμε να πιάσει το δηλητήριο του ρατσισμού, του φασισμού, της ξενοφοβίας. Κάνουμε πράξη το σύνθημα «Ευγάτη νέε, σκέψου ταξικά, ρατσιστή σε θέλουνε τα αφεντικά». Ναι, αυτοί που έχουν συμφέρον από το δηλητήριο του ρατσισμού δεν είναι άλλοι από αυτούς που θέλουν την ευγατική τάξη, Έλληνες και ξένους, με σκυμμένο το κεφάλι, να ζούμε με το σκάσε και σκάβε και να λέμε και ευχαριστώ. Όμως εμείς έχουμε γνώση και πείρα. Μαζί με τους ευγάτες μετανάστες βιώνουμε τις τεράστιες αδικίες και εκμετάλλευση μέσα στους χώρους δουλειάς. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε τα απλήρωτα δεκάωρα του νόμου Χατζηδάκη, την προσπάθεια περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης και του απεργιακού δικαιώματος. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις νέες εξαγγελίες της κυβέρνησης, που τα δίνει όλα στους λίγους, τάζει κάποια αμφίβολα ψίχουλα για τους πολλούς, ενώ συνεχίζει την προσπάθεια προκλητικής εξαγοράς, ειδικά στους νέους ανθρώπους. Μαζί ζούμε αυτά τα σχεδόν δύο χρόνια την εγκληματική αντιμετώπιση της πανδημίας με την απαράδεκτη κατάσταση στα νοσοκομεία, ενώ ιδιαίτερα για τους μετανάστες που συχνά ζουν 7 νομάς σε ένα δωμά, μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να ακουστεί το να κρατούν αποστάσεις και να συμβουλευτούν τον οικογενειακό τους γιατρό. Μαζί ζούμε τις παλινοδίες με τα εμβόλια, ενώ ειδικά για τους μετανάστες καμία μέρημνα δεν έχει υπάρξει για πιο ουσιαστική ενημέρωση, για ξενόγλωσσες ανακοινώσεις,
εξειδικευμένους επιστήμονες που να τους απευθυνθούν και να τους βοηθήσουν να περάσουν όρθιοι και αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Πάμε τα παιδιά μας στα ίδια σχολεία και μαζί ζήσαμε τα δύο χαμένα χρόνια της μορφωτικής διαδικασίας, με τα παιδιά να κουτουλάνε πίσω από τους υπολογιστές, ενώ ειδικά για τους μετανάστες και τα παιδιά τους τα προβλήματα ήταν ακόμη μεγαλύτερα από τα πιο ζωτικά, όπως αν είχαν υπολογιστή, αν στοιχειωδώς μπορούσαν να καταλάβουν τι έλεγε η δασκάλα πίσω από την οθόνη, το πώς να μείνουν στα σπίτια τα παιδιά όταν οι γονείς δουλεύουν 12 ώρα. Μαζί ζούμε και τώρα το ότι τα σχολεία άνοιξαν με χειρότερους όρους από ό,τι έκλεισαν, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας, και ενώ ομολογείται πως τα κρούσματα θα εκτιναχθούν λόγω της επαφής των παιδιών. Φυσικά, για αυτά που ζητάνε οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών και των γονέων, όπως αρέωση τμήματων, τεστ με ευθύνη του κράτους, καθαρίστριες με σταθερές σχέσεις εργασίας και σε επαρκή αριθμό, ούτε λόγος να γίνεται από την κυβέρνηση. Όλα εξαντλούνται στην ατομική ευθύνη, ενώ καλλιεργεί το κανιβαλισμός και ενισχύεται ο αναρθολογισμός και οι σκοταδιστικές ή γραφικές απόψεις. Μαζί με τους μετανάστες ευγάτες ζούμε την εκτόξευση των τιμών στο ρεύμα, συνολικά στην ενέργεια, στα είδη πρώτη ανάγκης. Είμαστε στο ίδιο καζάνι, όπου το βράδυ μετράμε τι έχει μείνει, τι θα μπορέσουμε να πληρώσουμε, τι θα αφήσουμε για πιο μετά, πού θα βάλουμε ένα έναντι και πώς οπωσδήποτε θα καλύψουμε βασικές ανάγκες τουλάχιστον των παιδιών μας. Μαζί με τους μετανάστες ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι το έσχος με τις πυρκαγιές που κατέκαψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, ενώ αυτό που έρχεται, η πράσινη ανάπτυξη, θα πληρωθεί πανάκριβα από τα δικά μας εξουθενωμένα πορτοφόλια για να οικονομήσουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Επαναλαμβάνουμε, για αυτή την κατάσταση, για την πανδημία, τα σχολεία, την ακρίβεια, τις πυρκαγιές, τα μεροκάματα πείνας, οι μετανάστες ευγάτες φταίνε. Δεν θα είμαστε στα καλά μας. Ο ένοχος είναι γνωστός. Είναι το καπιταλιστικό σύστημα που το μόνο που το κινεί είναι το κέρδος και μπροστά σε αυτό δεν υπολογίζει τίποτα. Είναι οι εργοδότες, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης που υλοποιεί κατά γράμμα τις επιθυμίες των καπιταλιστών και τώρα πανηγυρίζει γιατί εκτοξεύτηκαν τα κέρδη των τουριστικών πρακτόρων και των βιομηχάνων και θέλει να βάλει και εμάς να πανηγυρίζουμε μαζί τους. Είναι η πολιτική και των άλλων αστικών κομμάτων όπως του ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε με εδώ μια μικρή απαραίτητη παρένθεση που δήθεν το παίζει φίλος των μεταναστών, αλλά έχει λερωμένη τη φωλιά του. Ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά ας πούμε μια κουβέντα για το πιο βασικό. Δεν γίνεται να είσαι με τη ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, άρα τους φωνιάδες, και να το παίζεις και φίλος των κατατρεγμένων, των προσφύγων, των απόκλειδων της κοινωνίας. Αφού το πρόβλημά σου είναι αν η ελληνική κυβέρνηση υπογράφει μονοετή ή πενταετή συμφωνία για τις αμερικάνικες βάσεις, ο καθένας καταλαβαίνει πόσο φίλος των λαών είσαι. Αφού είσαι με το διαβολικά καλό Τραμπ που έχτισε τείχος ενάντια στους μετανάστες και χώριζε τα παιδιά από τις μανάδες, δεν μπορεί να κλαις μετά υποκριτικά. Αφού λες Biden και στάζει μέλι το στόμα σου, τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλάζουν προτεραιότητες και αποχωρούν από το Αφγανιστάν, δεν μπορεί να το παίζει συμπονετικός με τις γυναίκες αυτής της χώρας. Τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας χτίζουν φράχτες για να αντιμετωπίσουν, όπως λένε, τις ορδές των μεταναστών, δηλαδή τους ταλέπορους που φεύγουν για να ξεφύγουν από τη δυστυχία, δεν μπορεί να λες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έλλειμμα στρατηγικής και να επικαλεί σε γενικός και αορίστος την ανθρωπιά. Τώρα που το ΝΑΤΟ κλιμακώνει το στρατιωτικό και γενικότερο σχεδιασμό του και εσύ, ο ΣΥΡΙΖΑ, είσαι πιο ΝΑΤΟ και από ΝΑΤΟ, μετά δεν μπορείς να κάνεις σαν την άποδη κορασίδα. Τελικά, είναι φανερό πως η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει όρια, καθώς ενώ έχει στρατηγική σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία, θέλει να διατηρεί ένα τάχα φιλολαϊκό προφίλ για να ξεγελάει, για να ξεγελάει τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό όμως έχει ξεφτύσει προπολού και πρέπει οι ευγάτες Έλληνες και ξένοι να βγάλουν εδώ ουσιαστικά και χρήσιμα συμπεράσματα για το ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να γίνει ανθρώπινος ή πιο ανθρώπινος. Ο καπιταλισμός είναι από τη φύση του απάνθρωπος και όσοι πάνε να το φτιασιδώσουν, τελικά το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να καθυστερήσουν τη λαϊκή πάλη
και να θωώσουν το κεφάλαιο. Επανευχόμαστε σε κάθε περίπτωση, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, επειδή αυτά και τόσα άλλα τα ζούμε μαζί με τους μετανάστες ευγάτες, συναδέλφους, γείτονες, είμαστε μια γροθιά μαζί τους και απομονώνουμε κάθε ρατσιστική φωνή που θέλει όλα αυτά να τα ξεχάσουμε και να βλέπουμε σαν εχθρό μας αυτόν που τραβάει τα ίδια με μας. Κόβουμε το χέρι σε όποιον απειλεί ξένο ευγάτη. Δεν ξεχνάμε ότι περίπου πριν ένα χρόνο καταδικάστηκε η ναζιστική Χρυσή Αυγή, γεγονός φυσικά πολύ θετικό, χάρη κυρίως στον αγώνα και τη στάση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας. Δεν ξεχνάμε κανένα από τα θύματά της, τον Σαξάτ Λουκμάν, τους Αιγύπτιους ψαράδες, τον Παύλο Φίσα, τους κομμουνιστές συνδικαλιστές στο πέραμα. Δεν προσπερνάμε όμως πως ο ελεηνός ρατσισμός διαπνέει και πιο επίσημες φωνές, όπως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που σαν κοινοί καταδότες ονοματίζουν πεντάχρονα παιδάκια και ξερνάνε τη χολή τους, έχοντας και τη σχετική κάλυψη από το κόμμα τους. Θυμίζουμε επίσης πως και εδώ, στο Μενίδη, σε μια ευγατική κατά βάση περιοχή, το αυγό του φιδιού κατά καιρούς κάνει να ξεμητήσει από την τρύπα του, επιδιώκει να απειλήσει και να τρομοκρατήσει φτωχούς μετανάστες ευγάτες. Τους έχουμε απαντήσει όπως τους αρμόζει και θα το κάνουμε όσες φορές και αν χρειαστεί, μέχρι να κλείσει οριστικά το καπάκι πάνω από το βόθρο, μαζί, χέρι με χέρι με τους μετανάστες που κατοικούν και εργάζονται στην περιοχή, θα τους στείλουμε στον Αγύριστο. Άρα, δεν εφησυχάζουμε. Ο φασισμός είναι γέννημα του συστήματος που ζούμε. Είναι το μαντρόσκυλο των αφεντικών που το αμολάνε όταν θέλουν να τρομοκρατήσουν, να εκφοβήσουν, να περάσουν πιο γρήγορα τα σχέδιά τους. Όμως, εδώ ο λογαριασμός δεν τους βγαίνει. Εδώ υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ταξικό ευγατικό κίνημα. Έχουμε πολλές φορές αντιμετωπίσει πολλούς σαν και του λόγου τους. Αυτούς που το παίζανε πατριώτες και συμμάχισαν με τους κατακτητές. Αυτούς, τους χαφιέδες, την τροπή του λαού που καρφώνανε τους αληθινούς πατριώτες και αγωνιστές με πρώτους τους κομμουνιστές. Αυτούς που τους πρόσφυγες το 22 τους έλεγαν τουρκόσποδος. Άρα μην ανησυχούν, έχουμε μνήμη και γνώση και στο τέλος όλοι ξέρουμε που κατέληξαν στη λαϊκή μνήμη οι προδότες, τα μοιάσματα και τι έχει να πει ο λαός για τους κομμουνιστές, που όποια πέτρα και να σηκώσει στη χώρα μας έχει από κάτω αίμα και θυσίες για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, Έλληνες και μετανάστες ευγάτες, σας καλούμε να προβληματιστείτε για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Το ΚΚΕ έχει τοποθετηθεί υπεύθυνα και όχι ευκαιριακά γύρω από αυτά τα μεγάλα θέματα. Οι εξελίξεις μας επιβεβαιώνουν. Τι ζούμε δηλαδή όλο αυτό το διάστημα? Ζούμε την όξυνση των ανταγωνισμών μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών για το ποιος θα επικρατήσει στην κούρσα των γεωστρατηγικών ζητημάτων της επικράτησης στους κερδοφόρους δρόμους της ενέργειας και των μεταφορών. Η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, είναι για μια ακόμη φορά το επίκεντρο αυτών των ανταγωνισμών, λόγω των πλούσιων κοιτασμάτων και της στρατηγικής θέσης, με μόνιμα θύματα τους λαούς της περιοχής. Αυτό που θα έπρεπε να είναι ευχή για τους λαούς, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, γίνεται κατάρα, αιτία πολέμων και δυστυχίας, καθώς εδώ διασταυρώνονται ισχυρά υπεριαλιστικά μονοπωλιακά κέντρα για το ποιος θα εκμεταλλευτεί αυτές τις πηγές. Σε αυτή την ανελαίτη κόντρα ανακατεύονται φυσικά η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα δηλαδή τα ευαγή ιδρύματα που έχουν σπείρει διαχρονικά τα εγκλήματά τους σε όλο τον πλανήτη. Θέλουν να περιορίσουν τις αστικές τάξεις της Ρωσίας και της Κίνας και την αυξανόμενη επιρροή τους. Η Ελλάδα εμπλέκεται όλο και περισσότερο στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς. Όλο και περισσότερο στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας συμμετέχουν σε αποστολές εκτός συνόρων, εμπλέκονται σε επεισόδια, ενώ η κυβέρνηση άλλο δεν λέει παρά πως ακολουθεί κατά γράμμα τις επιταγές του ΝΑΤΟ, ενώ καλεί την ηγεσία του ΝΑΤΟ να μαλώσει την Τουρκία, γιατί κάνει κινήσεις που δεν στηρίζουν τη συνοχή της συμμαχίας, λέει. Λέει πως δηλώνει παρούσα αν φτιαχτεί Ευρωπαϊκός στρατός. Πριν λίγο διαπραγματεύονταν αν θα πάει η ελληνική στρατιωτική αποστολή στο Μάλι. Μα καλά, ποια κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας υπερασπίζονται στο Μάλι, ενώ ήδη υπάρχει εκστρατευτική αποστολή στη Σαουδική Αραβία.
Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις εφησυχασμού για ήρεμο καλοκαίρι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αποδείχθηκαν στην πραγματικότητα εκτός τόπου και χρόνου. Η ουσία είναι πως η τουρκική αστική τάξη για άλλη μια φορά βγάζει στη φόρα όλες τις διεκδικήσεις της για όλα τα ζητήματα. Την υφαλοκρηπίδα, τα χωρικά ύδατα, τις διαφιλονικούμενες βραχονισίδες, τη στρατιωτικοποίηση του Αιγαίου. Δηλαδή, έχουμε την όξυνση της επιθετικότητας από τη μεριά της Τουρκίας με ασταμάτητο τρόπο, με διαρκή αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Σκοπός της αστικής τάξης της γειτονικής χώρας να δημιουργήσει τετελεσμένα και να κερδίσει πόντους στο γεωστρατηγικό πόλεμο. Σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα, όπου το απόλυτο κριτήριο είναι τα κέρδη, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε νέους υπεριαλιστικούς πολέμους. Αυτά τα κέρδη βρίσκονται πίσω από τον όλεθρο, τη δυστυχία και την προσφυγιά που αποτελούν μια πραγματική μάστιγα για τους λαούς της Μέσης Ανατολής. Από αυτή τη σκοπιά, το κόμμα μας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας δείχνουν ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να βαδίσουν οι λαοί. Τονίζουν πως στηρίζονται στον προλεταριακό διεθνισμό, στη διεθνιστική αλληλεγγύη και με αυτές τις αρχές αντιμετωπίζουν τις σύνθετες εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής, παλεύοντας για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Υπογραμμίζουν πως τόσο οι ανταγωνισμοί όσο και η συνεργασία των αστικών τάξεων των δύο χωρών υπηρετούν τα συμφέροντα της κερδοφορίας τους και δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών. Τονίζουν πως οι δύο λαοί της Ελλάδας και Τουρκίας δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Έχουν συμφέρον να διεκδικήσουν να ζουν ειρηνικά, να παλέψουν για το δικό τους μέλλον κόντρα στην καπιταλιστική εκμετάλλευση. Εναντιονόμαστε σε κάθε περίπτωση θερμού επεισοδίου και πολεμικής εμπλοκής. Είμαστε ενάντια και στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην υπεριαλιστική ειρήνη. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Προβάλλουμε τη θέση απεγκλωβισμού από τις λικοσυμμαχίες των καπιταλιστών, αποδέσμευσης από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους λαούς να κάνουν κουμάντο στον τόπο τους. Να, ποιο πρέπει να είναι το μέλλον των λαών, όχι το μαύρο και ζωφερό του υπεριαλισμού που θέλει τους λαούς να σκοτώνονται για τα συμφέροντα των πολυεθνικών, αλλά το μέλλον της δουλειάς, της κοινής συνεργασίας, της αλληλεγγύης, του σοσιαλισμού. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, Έλληνες και μετανάστες ευγάτες, οφείλουμε να κάνουμε και μια πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση στην σημερινή μας εκδήλωση και για το μεγάλο ζήτημα του Αφγανιστάν, που φυσικά αποτελεί συνέχεια των γενικότερων ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ έχουμε ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς λειτουργεί ο υπεριαλισμός. Ας θυμηθούμε οι λίγο παλιότεροι τι συνέβη πριν 20 χρόνια. Τότε, με πρόσχημα την τρομοκρατία, την τρομοκρατία που οι ίδιοι οι υπεριαλιστές εξέθρεψαν, ανέπτυξαν, χρηματοδότησαν, στήριξαν ενάντια στη λαϊκή επανάσταση που είχε γίνει σε αυτή την πολύπαθη χώρα με τη στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή την τρομοκρατία λοιπόν οργανώθηκε ένα τεράστιο πογκρόμ ενάντια σε αυτό το λαό και στους υπόλοιπους λαούς της περιοχής κατά προέκταση. Καμιά σχέση δεν είχαν αυτά με τη δήθεν εκδημοκράτηση του Αφγανιστάν. Άλλωστε, έχουμε δει τι σημαίνει εκδημοκράτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιδιώξεις λοιπόν ήταν άλλες και ήταν σαφείς να δυναμώσει η επιρροή των ΗΠΑ σε μια περιοχή με τεράστια σημασία, με μεγάλο ρηκτό πλούτο με πετρέλαιο. Επιδιώξεις φυσικά που είχαν σκοπό την αποδυνάμωση της Κίνας και της Ρωσίας στα πλαίσια των ανταγωνισμών μεταξύ τους. Τώρα οι προτεραιότητες και οι ιεραρχίες αλλάζουν. Σκοπός των ΗΠΑ είναι η ενδυνάμωσή τους κυρίως στην περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού, πάλι πολιορκώντας τους στρατηγικούς αντιπάλους τους, ενώ τους εξυπηρετεί και ένα κλίμα γενικότερης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, που σε αυτή τη φάση βγάζει νικητές στο Αφγανιστάν τους σκοταδιστές Ταλιμπάν. Απόδειξη βεβαίως γι' αυτό είναι η μόλις πριν 2 ημερών συμφωνία ΗΠΑ, Αυστραλίας και Μεγάλης Βρετανίας, που εκθέτει πολλαπλά αυτούς που παραμυθιάζουν τους λαούς και μιλάνε για απόσυρση των ΗΠΑ. Ενώ στην πραγματικότητα οι υπεριαλιστικές συμμαχίες αναδιατάσσονται και ακονίζουν τα μαχαίρια τους για νέα εγκλήματα. Προσθέτουμε επίσης πως είναι διπλά και τριπλά εκτεθειμένοι αυτοί που τότε υποστήριζαν όλα τα υπεριαλιστικά προσχήματα, που λέγανε, θυμάστε, όλοι είμαστε Αμερικάνοι, όταν το ΚΚΕ έλεγε καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, που λέγανε, θυμηθείτε, πως οι βόμβες που έπεφταν ήταν ανθρωπιστικές. Φυσικά και τώρα δεν μπορούν να κρυφτούν.
Η στεναχώδια τους τελικά είναι ότι η υπεριαλιστική 20ετής επέμβαση, λένε, δεν πέτυχε το σκοπό της. Άρα, αν κατά αυτούς πετύχαινε, όλα μέλη γάλα. Και οι βόμβες και οι νεκροί και τα εκατομμύρια των προσφύγων και βασανισμένων. Υποκρίνονται για την κατάσταση των γυναικών και τις στρατιές των προσφύγων, όταν είναι η δική τους πολιτική, οι δικές τους επιλογές που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Το μυαλό τους είναι να ορθώνουν φράχτες στον Εύρο ενάντια σε ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό να συμπαρασταθεί με όλους τους τρόπους τους μετανάστες και από αυτή τη χώρα. Καλεί τους Έλληνες και ξένους ευγάτες να βγάλουν ουσιαστικά συμπεράσματα από αυτή την υπόθεση, από τη στάση και των ΗΠΑ και των άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων. Μα καλά, ΗΠΑ τα ίδια έχουν κάνει μόνο τα τελευταία χρόνια και στη Συρία και στο Κουρδιστάν και αλλού. Να συνειδητοποιήσει πως ποτέ οι σωτήρες δεν έσωσαν κανένα λαό. Έχουμε χορτάσει από σωτήρες. Φτάνει. Δεν θέλουμε άλλο. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Η πείρα και του Αφγανιστάν προειδοποιεί και τονίζει για την αναγκαιότητα να δυναμώσει πάλι του λαού, για την απεμπλοκή της χώρας μας από τις υπεριαλιστικές αποστολές και συμμαχίες, για να κλείσουν οι νατοϊκές βάσεις. Έτσι μπορούν οι ευγάτες, οι νέοι, να συνειδητοποιήσουν και να μπουν μαζικά στον αντικαπιταλιστικό, αντιμονοπωλιακό αγώνα, να νικήσουν τους εκμεταλλευτές τους, να χτίσουν τη δική τους σοσιαλιστική κοινωνία, στην οποία θα αναπτυχθούν αμοιβαία υποφελείς σχέσεις με άλλες χώρες και λαούς. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, Έλληνες και μετανάστες ευγάτες, μας λένε πως είναι προοδευτικό να μάθουμε να ζούμε ευέλικτα, ότι πλέον είναι παροχημένο να δουλεύεις 8ωρο, ότι έτσι, λένε, δεν αναπτύσσεις τις δεξιότητές σου. Μας λένε πως για την πανδημία φταίμε εμείς που δεν προσέχουμε και ότι προοδευτικό είναι να συμπράξει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας υγείας και να κλείνουν νοσοκομεία ή τμήματα, γιατί είναι ασύμφορα. Όταν τους λες, ας θυμηθούμε την πιο κρίσιμη ώρα πέρσι, ότι οι νεκροί και οι διασωληνωμένοι έφτασαν στο κόκκινο και πρέπει να επιταχθεί χωρίς αποζημίωση ο ιδιωτικός τομέας, κάνουν σαν να τους τσίπησε μύγα και λένε δεν θα γίνουμε Σοβιετική Ένωση. Μας λένε πως είναι προοδευτικό το διαφοροποιημένο σχολείο, δηλαδή το σχολείο για τους πλούσιους και για τους φτωχούς, ότι είναι υγιές, άλλο να διδάσκεται το παιδί στο Μενίδη και άλλο στην Εκάλη. Και όταν τους λες τι πράγματα είναι αυτά, σου λένε «Α, δεν έχετε καταλάβει τις νέες καινοτόμες ιδέες, είστε προσκολλημένοι στα παλιά και ξεπερασμένα». Όταν διαμαρτυρόμαστε για τις φωτιές, μας λένε «Εντάξει, αλλά σε όλο τον πλανήτη καίγονται, τι θέλετε να κάνουμε». Τώρα, λένε, θα αναλάβουν οι μεγάλες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ένα δάσος και η καταστροφή θα γίνει ευκαιρία. Όταν τους λέμε ότι οι πιο πολλοί πρόσφυγες που έρχονται στη χώρα μας θέλουν να φύγουν για άλλες χώρες προορισμού και πρέπει άμεσα να διευκολυθούν, μας λένε πως σέβονται τα δικαιώματα των προσφύγων, αλλά δεν θα κάνουν και τη χώρα αχούρη. Όταν τους λέμε πως οι λαοί όλου του κόσμου μπορούν να ζήσουν ειρηνικά, ότι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και ότι αυτό είναι το μόνο προοδευτικό, αυτοί αυξάνουν τις υπέρογκες δαπάνες της χώρας στο ΝΑΤΟ. Μόνο τα λεφτά που έδωσε η Ελλάδα για τη συμμετοχή αυτά τα χρόνια στο Αφγανιστάν να τα είχε δώσει για νοσοκομεία, θα είχαμε λύσει μεγάλο μέρος των προβλημάτων μας. Άρα, έχουμε πολύ διαφορετική άποψη για το τι είναι προοδευτικό και το τι είναι συντηρητικό. Γιατί ναι, σε τελευταία ανάλυση, το πιο προοδευτικό απ' όλα είναι ότι η κοινωνία είναι υπερόρημη να ζήσει, να αναπτύσσεται, να παράγει χωρίς την τάξη των καπιταλιστών στο σβέρκο της. Να ζει και να παράγει και αυτοί που παράγουν τον πλούτο, αυτοί να τον καρπώνονται. Για αυτή την πρόοδο μιλάμε εμείς, ενώ αυτοί μιλάνε για την επιστροφή στο μεσαίωνα. Θεωρούν φυσιολογικό να καιγόμαστε στην πρώτη φωτιά, να πνιγόμαστε στην πρώτη βροχή. Θεωρούν πρόοδο οι ευγάτες να δουλεύουν ήλιο με ήλιο, να ρημάζονται από τις ευγατικές ασθένειες, να πληθαίνουν τα ευρωδοτικά εγκλήματα και η γενική ασυδοσία των καπιταλιστών, που μετά από όλα αυτά μας το παίζουν και φιλέσπλαχνοι και κάνουν δωρεές για να τους ευγνωμονούμε. Άρα, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, αυτά τα ξεπερασμένα και ξύλινα υποστηρίζουμε. Αυτά που κάνουν τους αστούς να ξοδεύουν ακατάπαυστα εκατομμύρια για να τα συκοφαντήσουν, αλλά και όσων πανηγύριζαν χερέκακα με τα δραματικά γεγονότα πριν 30 χρόνια. Τα πανηγύρια βεβαίως αυτά βγήκαν ξινά για τους ευγάτες όλου του πλανήτη. Όμως,
ο τροχός της ιστορίας που προχωράει μπροστά. Μπορεί κάποιες φορές να χάνει το βηματισμό του, αλλά τον ξαναβρίσκει. Μέσα από ζικζάκ, ανηφόρες και κατηφόρες, νίκες και ήττες. Έχουμε μεγάλα όπλα. Στην Ελλάδα υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα. Με επαναστατικό χαρακτήρα και πρόγραμμα. Με επιρροή και παράδοση στο εργατικό κίνημα. Με αξιόμαχες δυνάμεις. Με νέες επεξεργασίες. Με ενεργητική αντίσταση στα κελεύσματα των αστών για υποταγή και συμβιβασμό, που ξέρει να σπάει έμπρακτα τον αυταρχισμό και την καταστολή. Έχουμε σπείρει σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια. Σε εμάς και στη στάση μας προσδοκούν κομμουνιστές από άλλες χώρες. Εμπνέονται και στηρίζονται. Κάνουν σημαντικά βήματα. Μπορεί αργά και βασανιστικά, όμως η κατεύθυνση έχει σημασία. Σε κάθε περίπτωση, η σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία έρχεται στην επιφάνεια ως αναγκαιότητα σε κάθε βήμα, σε κάθε εξέλιξη, με όλο και μεγαλύτερη ένταση. Στην κόκκινη σημαία μας γράφουμε κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, εργατική εξουσία. Το αληθινό τελικά δίλημα είναι σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Εμείς λέμε σοσιαλισμός. Αυτό το φάντασμα συνεχίζει και στοιχιώνει τα όνειρα των αστών. Ας κάνουμε λοιπόν τους εφιάλτες τους πράξη. Ευχαριστώ.